Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Στα επόμενα επεισόδια της σειράς, θα δούμε τον επίδοξο βιαστή της Βασιλικής να συλλαμβάνεται τελικά και να τιμωρείται για τα εγκλήματά του. Πιο συγκεκριμένα, κανένα έγκλημα δεν μένει ατιμώρητο στη Μάνη, και σύντομα ο άντρας που επιτέθηκε στη Βασιλική θα μπει στη φυλακή. Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τον βιαστή της Βασιλικής να βγαίνει από το τμήμα και τον Στάθη να του ορμάει από την οργή του. Ο βιαστής όμως αφέθηκε ελεύθερος, αφού αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του, όπως είχαν συνεννοηθεί ανάμεταξύ τους. Παρόλα αυτά, σύντομα θα δούμε τον βιαστή της Βασιλικής να συλλαμβάνεται και να μπαίνει στη φυλακή, αφού έχει κάνει και άλλες παράνομες πράξεις. Σε όλα αυτά θα βάλει και πάλι το χεράκι της η Δήμητρα και ο Κουράκος, που θα του στήσουν παγίδα και θα τον θέσουν υπό πολύ στενή παρακολούθηση. Έτσι ο νεαρός, μην ξέροντας τι τον περιμένει, θα πέσει στην παγίδα και θα συλληφθεί, ενώ στο τέλος θα οδηγηθεί στη φυλακή. Η Βασιλική τότε θα νιώσει μία δικαίωση και μία ασφάλεια με την οικογένειά της να στέκονται κοντά της. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.